Ο ξάδερφος της άτυχης 36χρονης που ζει και εργάζεται εδώ στην Παραμυθιά, εδώ που θα ερχόταν η άτυχη Μαρία, δίνει νέα στοιχεία για την υπόθεση και ανατρέπει τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Και το τελευταίο μήνυμα ήταν 4.17. Είμαι πρέβεσα, θα καθυστερήσω λίγο. Και μου λέει: Μην αναφέρει σε κανέναν ότι έρχομαι στο χωριό. Πριν από μένα, είχε στείλει ένα μήνυμα σε μια φίλη της. Η οποία η φίλη της είπε, μάλλον, ότι δεν σήκωσε το τηλέφωνο, κοιμόμουν τον άλλο. Εγώ προσωπικά δεν θα άφηνα τη γυναίκα μου να φύγει Κυριακή του Πάσχα, ό,τι και να είχα. Ακούστηκε το ότι είχε πάει με κρίση πανικού στο κέντρο υγείας. Πριν φύγει η Μαρία, ήταν ο Άρης και τα παιδιά της στο σπίτι. Και τι είπε στο σύζυγο? Ότι θέλω λίγο να ηρεμήσω. Την έπαινα στο Viber και το Viber χτύπαγε. Η Μαρία Ιατρού βρέθηκε νεκρή στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου στην Αμφιλοχία. Σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο εντοπίστηκε νεκρή η άτυχη 36χρονη 15 μέρες μετά την εξαφάνισή της 28 Απριλίου. Η οικογένεια ισχυρίζεται ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, αφού στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκαν ίχνη σύγκρουσης με άλλο αυτοκίνητο. Τον άντρα της εγώ το γνώρισα στην ουσία όταν ξεκινήσαμε να ψάχνουμε τη Μαρία. Πρώτη φορά άκουσα τη φωνή του άντρα της την Πέμπτη που ειδοποίησα εγώ. Ειδοποίησα τη θεία μου τη μία, η οποία γυρνάει και μου λέει: Η Μαρία είναι σπίτι της. Παίρνω ύστερα την άλλη τη θεία μου, η Μαρία είναι στο σπίτι της. Και ξαφνικά γυρνάω και του λέω: Παιδιά, έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Σα ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Είχε ζητήσει από τη θεία μου η Μαρία ένα μήνα πριν σκοτωθεί να χωρίσει. Οι δικοί της άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Φοβάμαι. Δεν με πείθει το τροχαίο. Σύμφωνα με τους δικούς της, υπήρξε μαρτυρία κατοίκου που ισχυρίστηκε ότι την είδε στην Παραμυθιά. Μάλιστα, ο ίδιος έδωσε λεπτομερή περιγραφή τόσο του αυτοκινήτου όσο και της ίδιας. Όπως λένε, αυτό είναι αδύνατον, καθώς το πόρισμα του ιατροδικαστή αναφέρει ότι η γυναίκα ήταν νεκρή επί 10 με 15 ημέρες. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της καταθέσεως? Κάποιος πιο πονηρός, πιο πονηρεμένος θα μπορούσε να πει ότι είναι και υπαγορευμένη αυτή η κατάθεση. Η Μαρία παντρεύτηκε μικρή και απέκτησε με τον σύζυγό της 4 παιδιά. Αρχικά εργαζόταν ως καθαρίστρια στο σχολείο του Λουτρακίου και στη συνέχεια ως κομμώτρια. Η Μαρία ήταν ένας άγγελος επί γης. Παντρεύτηκε μικρή, έκανε 4 παιδιά, δούλευε να τους παρέχει τα πάντα. Ήταν καλή μαθήτρια με αριστεία και μάλιστα την 28η Οκτωβρίου ήταν η σημεοφόρος του ΕΠΑΛ Λουτρακίου. Σύμφωνα με τον ξάδελφό της αλλά και τους φίλους της, η σχέση με τον σύζυγό της περνούσε κατά διαστήματα κρίση. Ακούστηκε ότι περίπου, μπορεί να πέφτω και έξω, 10-15 μέρες πριν σκοτωθεί η Μαρία, ότι έγινε ένας καυγάς και ότι ο Άρης έσπασε όλο το μαγαζί. Την επόμενη μέρα, επειδή είναι κλεισί κοινωνία, το μάθει η θεία μου, πήγε η θεία μου στο σπίτι της και η Μαρία γυρνάει και λέει: Το πρόβλημα μου θα το λύσω μόνη μου. Η συσχέτιση των δικογραφιών και η εξέταση εκ νέου των μαρτύρων θα ρίξει φως στην υπόθεση του θανάτου της όμορφης Μαρίας. Εντύπωση πάντως προκαλεί το τελευταίο post που έκανε στη σελίδα της στο Facebook. Έρχεται κάποτε η στιγμή που πρέπει να φύγεις, ακόμα και αν δεν έχεις που να πας.